Τουλάχιστον στο Βενιζέλο νοσοκομείο έχουν κλιματισμό, όπως με επιβεβαίωσε ο κύριος Χονδροζουμάκης. Και έτσι ακριβώς με αυτή μου τη φράση θα καλημερίσω τον κύριο Μανουσάκη, γιατί έχω πάει στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου να συναντήσω τον εκεί πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς δουλεύουμε τα άλλα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό, δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το κομμάτι ζηλεύετε λίγο τους συναδέλφους σας. Ναι. Κύριε Μανουσάκη, ξεκαθαρίστε μου λίγο τι γίνεται, γιατί είδα σήμερα νέα ρεπορτάζ ότι κάπως έχει λίγο φτιάξει η κατάσταση στο νοσοκομείο με τα φορητά κλιματιστικά. Έχετε και ανεμιστήρες, φαντάζομαι, δαπέδου έχουν επιστρατευτεί. Ναι. Τι να πω, ρε παιδί μου. Εντάξει, να πούμε ότι τα φορητά κλιματιστικά τύπου air cooler, τα οποία είναι χωρίς εγκατάσταση, απλά με μια σωλήνα που βγαίνει έξω από το παράθυρο, λειτουργούν αυτά τα κλιματιστικά. Είναι οικιακά. Προμηθεύτηκε 11 τέτοια κλιματιστικά η διοίκηση για τους χώρους των εξωτερικών ιατρείων, γιατί δεν γινόταν... οι γιατροί δεν εξετάζονται τα περιστατικά και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαν φτάσει στο σημείο και είπαν την Παρασκευή, ότι την Πέμπτη, ότι εμείς δεν θα ξαναδούμε περιστατικό με το 11 το πρωί αν δεν αποκατασταθεί ο κλιματισμός των χωρών. Το είχα πει και εγώ αυτό στην εκπομπή και μάλιστα λίγο μετά είχε έρθει και μια ανακοίνωση από την κυρία Σπινθούρη ότι θα λειτουργούν κανονικά. Η παραλαβή, αυτή η προμήθεια, η τοποθέτηση έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Το Σάββατο και από σήμερα λειτουργούν. Όμως αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, απλά το αμβλύνει κάπως, γιατί όλοι οι εξωτερικοί χώροι, η αναμονή των ασθενών, τα γραφεία των διοικητικών, τόσο στο ισόγειο της Αστέρυγας όσο και στον πρώτο όροφο, είναι χωρίς, εξακολουθούν και είναι χωρίς κλιματισμό. Επίσης, το κηλικείο του νοσοκομείου είναι από πνευματική κατάσταση και στον τέταρτο όροφο που είναι η ορθοπαιδική κλινική, τόσο ο διάδρομος όσο και ο χώρος των νοσηλευτών, του γραφείου προϊσταμένης, εκεί που γίνεται η προετοιμασία της νοσηλείας, είναι και εκεί χωρίς κλιματισμό και είναι, επειδή είναι τέταρτο όροφο, είναι ταράτσα και πιάνει ακριβώς. Δεν θέλω να φανταστώ τι γίνεται, πώς ανάβει ο τόπος εκεί πέρα. Ακριβώς. Ναι, μπορώ να το φανταστώ. Και επίσης έχουμε και αρκετούς θαλάμους, οι οποίοι δεν λειτουργούν τα κλιματιστικά, δηλαδή και στην παθολογική και στην... Ο τέταρτος στην ορθοπαιδική. Απορώ πώς τη βγάλατε το Σαββατοκύριακο και εσείς και οι ασθενείς, κύριε Μανουσάκη, πραγματικά με τις θερμοκρασίες αυτές. Υπήρξαν κάποιοι ανεμιστήρες που προμηθεύτηκε η διοίκηση. Υπήρχαν και περιπτώσεις που ασθενείς φέρανε ανεμιστήρες από το σπίτι, ας πούμε, για να κάπως να βοηθηθούν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμάς η όλη ιστορία οφείλεται σε ένα πρόβλημα που είναι στο δίκτυο των κλιματιστικών του κεντρικού κλιματισμού. Είναι εδώ και δύο μήνες πάντως. Και εδώ και δύο μήνες, κύριε Μανουσάκη. Όχι, όχι. Η πρώτη βλάβη, μάλλον υπήρχαν βλάβες στο παρελθόν πολλές. Καλά, έχετε και εκεί βλάβες στο νοσοκομείο. Ναι. τον Οκτώβριο του 2016 διαπιστώθηκε ότι πλέον ότι το υλικό το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για τις σωληνώσεις του συστήματος κλιματισμού ήταν ακατάλληλο. Εμείς περιμέναμε ότι τότε θα προχωρήσει η μελέτη αντικατάστασης του δικτύου σωληνώσεων. Όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε πέρυσι τον Οκτώβριο. Μάλιστα είχε συμβεί μια μεγάλη πλημμύρα που είχε οδηγήσει στην αλλαγή της τοποθεσίας των επιγόντων ιατρείων. Παρά λοιπόν το ότι έγινε η πλημμύρα, παρά το ότι διαπιστώθηκε ότι είναι ακατάλληλο το υλικό, δεν προχώρησε η διαδικασία από τη διοίκηση να αλλάχθουν οι σωληνώσεις. Και όταν το Μάιο για πρώτη φορά μπήκε σε λειτουργία το σύστημα κλιματισμού, είχαμε νέα διαρροή και νέα πλημμύρα. Οπότε ήρθε το πρόβλημα, χτύπησε την πόρτα και λέει κάτι πρέπει να κάνετε μπροστά η διοίκηση. Έγινε η μελέτη το Μάιο και διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται 80.000 ευρώ, τα οποία οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων είναι στριμωγμένοι. Μην ακούτε τώρα τι λέει ο κύριος Πολάκης για πλεονασματικά νοσοκομεία κτλ. Σκεφτείτε ότι το δικό μας νοσοκομείο που έχει ένα προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, αυτά τα 80.000 ευρώ δεν μπορούσε να τα εξοικονομήσει, γιατί είναι ήδη στριμωγμένα πάρα πολύ. Πράγματα. Και ίσα ίσα φτάνουν τα χρήματα για την αγορά αναλώσιμων και φαρμάκων. Οπότε αναγκαστικά αναζητήθηκε από τη διοίκηση, ήταν επιλογή αυτή και δεν ήταν και μονόδρομος, χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Η οποία αυτή η χρηματοδότηση από το Υπουργείο δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Α, δεν έχει έρθει λοιπόν ακόμη μέχρι σήμερα, ναι. Από ό,τι ξέρουμε τώρα, μετά αφού δημιουργήθηκε τώρα αυτό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι και η κυρία Σπινθούρη στην ανακοίνωσή της είναι πολύ προσεκτική. Είπε ότι αναμένω
γίνονται οι σχετικές εγκρίσεις, παρόλο που έχει έτσι δρομολογηθεί, λέει, με το θέμα. Εγώ κάτι μου λέει, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένως να την περάσετε έτσι κι όλο το καλοκαίρι, κύριε Μανουσάκη. Ναι, το λέμε για τις σχετικές ανακοινώσεις, ότι και τώρα να εγκριθούν αυτά από το Υπουργείο Υγείας και να δοθούν τα χρήματα μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός, να βγει ανάδοχος, να αναλάβει, να κάνει το έργο, να τελειώσει το έργο. Το καλοκαίρι θα έχει παράδειγμα. Δεν το συζητώ καθόλου. Μην σας πω ότι θα έχει μπει και το 18 και το νέο έτος. Ναι, θα δούμε αν θα πάμε του χρόνου όπως λέτε και αν την επόμενη θερινή περίοδο θα έχει αποκατασταθεί όχι το πρόβλημα. Έτσι. Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Εμάς ούτως ή άλλως η κτηριακή κατάσταση του νοσοκομείου μας δεν είναι καλή. Και άλλες φορές έχουμε δυστυχώς αρνητικά τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας για άλλες ζημιές σε άλλα σημεία του νοσοκομείου. Ναι, δυστυχώς. Και αυτό τώρα είναι αποτέλεσμα το ότι επειδή είναι στην ημογόνη προπολογισμή όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν γίνεται επαρκής συντήρηση του κτηρίου. Όλη η προσοχή και των διοικητικών υπαλλήλων και των διοικητήσεων είναι με βάση τα χρήματα που υπάρχουν να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε να υπάρχει επάρκεια υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Τα αυτονόητα δηλαδή και τα ελάχιστα, έτσι, αυτά που πρέπει να ανακαλύψετε προφανώς. Δηλαδή χρήματα, ας πούμε, για αντικατάσταση των μπάνιων που είναι πολύ φθαρμένα στους θαλάμους και τα λοιπά και είναι σε πολύ κακή κατάσταση τα μπάνια στον όλο το νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τρόπος να χρηματοδοτηθεί αυτό από το νοσοκομείο και να γίνει από το νοσοκομείο. Περιμένουμε μπας και μας δώσουν χρήματα και για αυτό το πράγμα. Θα κάνω... Ναι, πείτε μου, ναι. Ή για να αλλάξουμε, ας πούμε, τα αλουμίνια που είναι και αυτό μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα. Ή για να διορθωθούν πολλά από τα κλιματιστικά, τα μεμονωμένα σώματα. Για όλα αυτά τα χρήματα των νοσοκομείων, τουλάχιστον του δικού μας, δεν υπαρκούν. Δεν υπαρκούν, όχι βέβαια, προφανώς. Ίσα φτάνουν για να πληρώνονται τα φάρμακα και το αναλώσιμο, ναι. Το οποίο, εντάξει, υπήρξαν περίοδοι στο παρελθόν όπου υπήρχαν ελλείψεις, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, τώρα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελλείψεις. Μετά, αφού γίνεται μεγάλη προσπάθεια, σας λέω, από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου για να γίνει την οικονομία, και να μην έχουμε προβλήματα. Μακάρι, κάτι είναι και αυτό. Σημειώνω το καλό, δηλαδή ότι τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό. Το πλέον σημαντικό. Εκτός των άλλων, βέβαια, πλέον σημαντικό είναι να είστε κι εσείς στις επάλξεις, που σηκώνετε κι εσείς πολύ μεγάλο βάρος για την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς. Έχετε δίκιο, σκεφτείτε ότι εμείς δουλεύουμε προγράμματα εργασίας ουσιαστικά παράνομα, ας πούμε, που οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού. Εμείς το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, πιο πολύ δουλεύαμε νύχτα-νύχτα, νύχτα το Σάββατο, νύχτα την Κυριακή. Εγώ μιλούσα με τους αδέλφους που ήταν στην αυτοπαιδική. Σκεφτείτε τώρα δύο συνεχόμενες νύχτες να έχει κάποιος να δουλέψει και να είναι μέσα σε ένα γραφείο που έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Το καταλαβαίνουμε ότι... Ναι, νομίζω ότι όποιος μας ακούει το καταλαβαίνει απολύτως. Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Νομίζω όμως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για αυτό το θέμα, με αφορμή δηλαδή αυτό και για τα υπόλοιπα σημαντικά που αφορούν και στο προσωπικό του Αγίου του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Για σήμερα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.